Οι εικόνες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προκαλούν σοκ στο μέσο Έλληνα πολίτη, δήλωσε στην TV100 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, αναφερόμενος στις εντάσεις και τα επεισόδια που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία, τονίζοντας πως με αυτή μπαίνει τέλος στα φαινόμενα που προσβάλλουν τον ακαδημαϊκό χώρο ελεύθερης έκφρασης. Να δούμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στη Βίκη Δήμου. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτησή μας με τις εικόνες ντροπής που εκτυλίσσονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπουν σε δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Και να συμπληρώσω σε αυτήν την ερώτηση ότι σήμερα υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ανοίγει ο δρόμος για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι στα πανεπιστήμια για την φύλαξή τους. Νομίζω, κυρία Δήμου, ότι οι εικόνες οι οποίες είδαμε ήταν πραγματικά τέτοιες που να δημιουργούν σοκ στο μέσο Έλληνα πολίτη. Και το γεγονός ότι υπήρξε μια δρομολόγηση από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να συσταθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία για να μπορέσουν επιτέλους τα πανεπιστήμια να αποδοθούν στους φοιτητές, νομίζω ότι πρέπει να χαιρετιστεί με τον δέοντα τρόπο, κυρίως από την πανεπιστημιακή και την τελικά ακαδημαϊκή κοινότητα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ακριβώς βάζουμε ένα τέλος σε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία προσβάλλουν, αν μη τι άλλο, και τον ακαδημαϊκό χώρο της ελεύθερης έκφρασης που είναι τα πανεπιστήμια, αλλά κυρίως δημιουργούν έντονο προβληματισμό στους Έλληνες πολίτες. Πολύ δε περισσότερο δημιουργούν ένα, θα έλεγα, συστηματικό πρόβλημα στους ίδιους τους φοιτητές. Mm-hmm. Πρέπει η ελληνική κοινωνία, και νομίζω ότι αυτό το έχει αντιληφθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, να αγκαλιάσει μια πρωτοβουλία η οποία επιτέλους θα αποδώσει τον χώρο των πανεπιστημίων στους φοιτητές. Επιτέλους θα έχουμε βιβλιοθήκες για να μπορούν οι φοιτητές να αξιοποιούν την αναζήτηση των γνώσεών τους και την εμπέδωση των γνώσεών τους. Και επιτέλους θα μπορέσουμε σιγά σιγά να αφήσουμε τα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν απρόσκοπτα σε μια κατεύθυνση την οποία και η ίδια η πολιτεία πάντα επιθυμεί και ο συνταγματικός νομοθέτης έχει προβλέψει. Πολύ δε περισσότερο η ίδια η ακαδημαϊκή κοινότητα εύχεται εδώ και πολλά χρόνια. Κρίμα για ό,τι συνέβη. Για μένα είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ουσιαστικά αποφάσισε για τη συνταγματικότητα του συγκεκριμένου νόμου. Και εκτιμώ, αντιλαμβάνεστε ότι ως εκτιμητής μου δεν θα σχολιάσω με κανέναν άλλο τρόπο και για κανέναν άλλο λόγο το αποτέλεσμα μιας δικαστικής απόφασης. Αλλά εκτιμώ ότι εδώ πλέον μπαίνει η τελεία σε μια προηγούμενη πραγματικότητα η οποία ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, δημιουργούσε απίστευτα προβλήματα και γυρίζουμε σελίδα δίνοντας το χώρο των πανεπιστημίων στους φοιτητές, διαφυλάσσοντας το κύρος και τη λειτουργία των πανεπιστημιακών χώρων και βεβαίως προφυλάσσοντάς τα από αυτές τις αδιανόητες πράξεις που δεν έχουν ούτε λόγο ούτε δικαιολογία πουθενά. Τώρα, κύριε Υπουργέ, παρά τα σημαντικά βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο σύστημα της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων είναι ακόμα μακρύς, ενώ ήδη εκκρεμούν μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες έχετε κιόλας προαναγγείλει. Θέλω να αναφερθούμε σε αυτές, καθώς και στο πολύ μεγάλο σημαντικό ζήτημα της καθυστέρησης των αποφάσεων από τα δικαστήρια που ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες. Κύριε Δήμο, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, προφανώς αναζήτησα όλα τα προβλήματα και όλες τις παθογένειες οι οποίες μπορεί να έρχονται από το παρελθόν, αλλά σίγουρα τα ταλαιπωρούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και δεν σας το κρύβω ότι η πρώτη και μεγαλύτερη παθογένεια, το πρώτο και μεγαλύτερο πρόβλημα στον χώρο της δικαιοσύνης, είναι ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι σε αυτό. Και είναι αλήθεια επίσης ότι ένα σύνολο, ένα πλάνο μεταρρυθμίσεων που επιδιώκω από την πρώτη στιγμή που βρίσκομαι στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης μέχρι και σήμερα, και το οποίο προσπαθώ να ολοκληρώσω το επόμενο χρονικό διάστημα, έρχεται για να υπηρετήσει ακριβώς αυτό το στόχο. Δηλαδή, να ελαττώσουμε το χρόνο απονομής δικαιοσύνης, να τον κάνουμε μικρότερο, να μπορέσουμε να κάνουμε τους Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και την ελληνική κοινωνία να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της απέναντι στο ρόλο και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Δεν είναι μια εύκολη άσκηση και θέλω να σας είμαι ειλικρινής γι' αυτό. Όχι γιατί δεν αναγνωρίζει κανείς το πρόβλημα ή δεν μπορεί από την άλλη πλευρά ενδεχομένως να αναζητήσει τους τρόπους ή τις μεθόδους της επίλυσης του. Είναι γιατί η απονομή της δικαιοσύνης είναι μια πολυπαραγωγική διαδικασία, η οποία έχει πολλές διαφορετικές παραμέτρους, τις οποίες πρέπει κανείς να προσεγγίσει, προκειμένου να φτάσει και στην λύση του συγκεκριμένου προβλήματος. Θα σας πω λοιπόν εντάχει ότι το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 και μετά, έχω επιχειρήσει να υλοποιήσω ένα οργανωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων και εξυγχρονισμού της δικαιοσύνης. Σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνονται οι αλλαγές στον κωδίκο.
Ήδη έχουμε αλλάξει, όπως ενδεχομένως ξέρετε πολύ καλά, τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής οικονομίας, αυστηροποιώντας ποινές. Ήδη έχουμε αλλάξει τον κώδικα πολιτικής οικονομίας σε μια προσπάθεια να επιταχύνουμε την πολιτική δίκη, τη θέσπιση, καθιέρωση της πιλωτικής δίκης στον Άριο Πάγο, ώστε ομοειδείς υποθέσεις να ολοκληρώνεται και να υπάρχει μια δικαστική απόφαση το συντομότερο δυνατόν. Ήδη έχουμε ψηφίσει τη νέα νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μιας και η ανάγκη προέκυπτε από το γεγονός ότι σε διάσπαρτα εκατοντάδες νομοσχέδια υπήρχαν διατάξεις που αφορούσαν το Ελεγκτικό Συνέδριο και επιτέλους τις μαζέψαμε όλες σε ένα νομικό κείμενο στη νέα δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και βεβαίως, όπως εσείς γνωρίζετε, ακούτε ή ενδεχομένως οι τηλεθεατές μας μπορεί να πληροφορούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε ψηφίσει το νέο κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών. Ένα πραγματικά φιλόδοξο νομοσχέδιο, το οποίο βάζει ισχυρά θεμέλια και για την αξιολόγηση και για την επιθεώρηση των δικαστών, αλλά βεβαίως και για τα πειθαρχικά συμβούλια. Αν σε αυτά συνυπολογίσετε το γεγονός ότι ήδη έχουμε αναμορφώσει την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, γιατί εκεί ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο ζητούμενο, αν θέλετε, της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης, εμπλουτίζοντας με νέα γνωστικά αντικείμενα το διδακτικό, θα έλεγα, περιεχόμενο της Εθνικής Σχολής Δικαστών, μιας και πολλά έχουν αλλάξει από το 1995 που είχαμε τη σύσταση της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Και βεβαίως αυτό συνυπολογίζεται το γεγονός ότι πολύ σύντομα θα ψηφίσουμε κατά τη στοιχεία με την αστυνομία που θα είναι στα νότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη δικαστική αστυνομία και τη νέα σχολή δικαστικών υπαλλήλων. Αντιλαμβάνεστε ότι κάνουμε μια πολύ ευρεία παρέμβαση σε θέματα και ζητήματα τα οποία η δικαιοσύνη νομίζω ότι τα είχε ως μεγάλα ζητούμενα εδώ και πολλές δεκαετίες. Άρα θεωρείτε ότι βρισκόμαστε σε μια καλή πορεία ώστε να υπάρξει μια ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή ένωμη τάξη? Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα για το στο οποίο αναφέρεστε. Και το λέω αυτό διότι όταν βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, βρέθηκα αντιμέτωπος με πολλές μεγάλες εκκρεμότητες. Θα σας πω ότι η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα που δεν είχε ενσωματώσει τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων και δυστυχώς υποβάλλονταν σε ένα υψηλό ημερήσιο πρόστιμο και σε ένα εφάπαξ πρόστιμο το οποίο της είχε επιβληθεί. Τότε με διαδικασίες κατεφύγοντος, ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε τον Αύγουστο του 2019, φρόντισα να ενσωματώσουμε στην ελληνική ένωμη τάξη μια οδηγία η οποία πέραν της συμμόρφωσής μας απέναντι σε ευρωπαϊκά δεδομένα δημιουργούσε και έναν πραγματικό κανόνα, έναν πραγματικό πλαίσιο προστασίας σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Από εκεί και πέρα ενσωματώσαμε πολλές άλλες κοινωνικές οδηγίες με επόμενο νομοσχέδιο στις αρχές του 2020 και βεβαίως τρέχουμε κάθε στιγμή προκειμένου να είμαστε συνεπείς απέναντι σε υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομολογία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μην αφήνοντας περιθώριο σε κανέναν να αμφισβητεί το ρόλο και την παρουσία της Ελλάδος, τουλάχιστον απέναντι στο κομμάτι της ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών οδηγιών. Επιπλέον, θα σας πω ότι ενώ είχαμε πολλά και μεγάλα ζητήματα με την Γκρεκό και τον ΟΣΑ, μιας και η προηγούμενη κυβέρνηση με μια αδικαιολόγητη σπουδή είχε καταφέρει να κάνει την ενεργητική δωροδοκία ένα απλό πλημέλημα, αναμορφώσαμε και εκεί την νομολογία μας με αποτέλεσμα σήμερα όχι μόνο να είμαστε από τις ελεγχόμενες χώρες, αλλά να δεχόμαστε ουσιαστικά και θετική κριτική από αυτούς τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Είναι συνεχής η προσπάθεια ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην ελληνική νομολογία και νομίζω ότι αυτή είναι μια, αν θέλετε, μια προσπάθεια απόδειξης μιας συνέπειας την οποία πρέπει ο καθένας να την αποδεικνύει από τη δική του πλευρά. Αναφερθήκατε συγκεκριμένα στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Πώς θα βοηθήσει το σύστημα, ποια θα είναι τα ωφέλη που θα προκύψουν? Κοιτάξτε, από το 1995 και μετά έχουμε έναν πρωτοποριακό τρόπο μέσα από τον οποίο επιλέγονται οι νέοι δικαστές, εκπαιδεύονται και βεβαίως φτάνουν σε ένα σημείο να ενταχθούν, να εισαχθούν στο Εθνικό Δικαστικό Σύστημα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες. Είναι νομίζω σαφές ότι όλα αυτά τα χρόνια η Εθνική Σχολή Δικαστών επιτέλεσε έναν εξόχω σημαντικό ρόλο, δίνοντας ανθρώπους οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί σωστά, είχαν, αν θέλετε, και την επάρκεια και τη γνώση και τη δυνατότητα και το κύρος να υπηρετήσουν το ρόλο του δικαστικού λειτουργού. Ποιο ήταν το ζήτημα για το οποίο έπρεπε κανείς να δει με μια άλλη οπτική τις όποιες εξελίξεις? Το γεγονός ότι από το 1995 μέχρι το 2020, μέχρι το 2022, είχαν συμβεί πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Με άλλα λόγια, είχαμε μια εντελώς διαφορετική κοινωνική πραγματικότητα και βεβαίως η ίδια η δικαιοσύνη καλούνταν να αντιμετωπίσει αδικήματα των οποίων το αντικείμενο δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα που ζούσαμε το 1995. Παραδείγματος χάρη, η γνώση της οικονομίας ή των φορολογικών ζητημάτων ή ακόμη, αν θέλετε, θεμάτων τα οποία αφορούν στο περιβάλλον,
ή ακόμη και σε ζητήματα που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα που αναφερθήκαμε νωρίτερα, ήταν γνωστικά αντικείμενα τα οποία δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Εμείς φροντίσαμε με αυτόν τον τρόπο να αναβαθμίσουμε συνολικά και τη διδασκαλία, αλλά και την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της φοιτησής των σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστών, ούτως ώστε το εθνικό μας δικαστικό σύστημα να εφοδιάζεται εντός εισαγωγικών με ανθρώπους που έχουν και την επάρκεια και τη δυνατότητα και πολύ περισσότερο μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων υπηρετώντας το ρόλο, το θεσμό του δικαστικού λειτουργού. Μάλιστα. Για μας είναι πολύτιμο να έχουμε μια σύγχρονη Εθνική Σχολή Δικαστών που θα μπορεί να δίνει με αυτόν τον τρόπο συνεχείς νέες γενιές δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι θα υπηρετούν το δικαστικό μας σύστημα. Και κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θέλω να έρθουμε στο μεγάλο κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στη Θεσσαλονίκη, ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και δεκαετίες την πόλη. Ποια είναι τα δεδομένα, ποιες είναι οι εξελίξεις? Νομίζω ότι αυτά είναι γνωστά λίγο πολύ. Ξέρετε ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία του ΣΔΙΤ της Κεντρικής Ελλάδος, ό,τι αφορά την κατασκευή νέων δικαστικών μεγάρων και πολύ περισσότερο την αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης. Με άλλα λόγια, νομίζω ότι είμαστε στη μέση φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας των εταιριών που δείχνουν το ενδιαφέρον και πλέον βρίσκονται σε μια συνολική διαπραγμάτευση με τις αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να κατασκευαστούν 3 νέα δικαστικά μέγαρα στο Κιλκί, στην Έδεσα και στις Σέρες και να ανακατασκευαστεί ριζικά το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι το μισό του ποσού που θα διατεθεί συνολικά για αυτό το ΣΔΙΤ, το οποίο νομίζω ότι είναι γύρω στα 52 εκατομμύρια το μισό ποσό, θα διατεθεί αποκλειστικά για την ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκη. Με άλλα λόγια, η Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει ένα πραγματικά πολύ σύγχρονο, ένα δικαστικό μέγαρο το οποίο έχει ανάγκη και η ίδια η πόλη και η τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά πολύ περισσότερο και όλη η δικαστική λειτουργία, οι οποίοι καθημερινά περνούν ώρες της ζωής τους μέσα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ένας από τους στόχους που είχα θέσει από την πρώτη στιγμή, πέραν όλης αυτής της προσπάθειας που έγινε για τη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, κυρίως με την αναθεώρηση των κωδίκων και την εισαγωγή νέας νομολογίας, η οποία απαντούσε στα σύγχρονα δεδομένα, ήταν να κινηθούμε στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης με πολύ γρήγορους ρυθμούς και βεβαίως να δώσουμε στην ελληνική δικαιοσύνη νέες δομές, νέα κτίρια, όπου υπήρχε λόγος και όπου υπήρχε ανάγκη, προκειμένου με αξιοπρέπεια να επιτελείται το έργο της δικαιοσύνης και να μην υπάρχουν προβλήματα ή εικόνες οι οποίες μας παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται κυρίως με το έργο αυτό το μεγάλο, το ΣΔΙΤ Κεντρικής Ελλάδος, Βόρειας Ελλάδος, έκανα λάθος όπως το έλεγα από την αρχή, είναι το ΣΔΙΤ της Βόρειας Ελλάδος, είναι το ΣΔΙΤ το οποίο θα κάνουμε στην Κεντρική Ελλάδα με τα νέα δικαστικά μέγαρα του Βόλου και της Λαμίας και βεβαίως το ΣΔΙΤ της Κρήτης με τα νέα δικαστικά μέγαρα στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Και ταυτόχρονα την ένταξη των παρακείμενων γειτονικών δικαστικών μεγάρων σε μια διαδικασία πολυετού συντήρησης, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα τα επόμενα 20-30 χρόνια. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια αυτή η οποία κάνουμε. Απλά, αν πρέπει να πω κάτι ως επωδό, θα σας έλεγα ότι όσο και αν τα επιχειρούμε όλα αυτά, ό,τι και αν κάνουμε, εξακολουθεί ο βασικός παράγοντας στη διαδικασία της λειτουργίας της δικαιοσύνης να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Γι' αυτό και πρέπει να επενδύουμε κυρίως στους ανθρώπους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ, για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.